Love Star. Αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τον επαγγελματία. Ποιοτικά, ελληνικά προϊόντα. Για κάθε χώρο και χρήση. Το μεγάλο όνομα στα απορρυπαντικά. Love Star. Και καθάρισες. Τι μας θυμίζει η κυβέρνηση μετά τις 39 χθεσινές διαρροές? Ό,τι είχε συμβεί στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας επί Δημαρχίας Γιάννη Δημαρά. Ο πρώην Δήμαρχος μέσα σε λίγες εβδομάδες είχε χάσει τη δεδηλωμένη και ήταν ο Δήμαρχος στηριζόμενος από τη μειοψηφία. Θεωρητικά έχει χαθεί η δεδηλωμένη. Θεωρητικά. Ωστόσο, η δεδηλωμένη χάνεται όταν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Δηλαδή, η κυβέρνηση πέφτει όταν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Το χειρότερο παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε κάποιος να θυμηθεί. Η Δημοτική Αρχή Δημαρά έκανε το απίθανο πράγμα να διοικήσει σχεδόν 4 χρόνια χωρίς τη δεδηλωμένη και ζητώντας πάντα επιθετικά κιόλας την ψήφο της αντιπολίτευσης για να περνάει οτιδήποτε ήθελε να περάσει από κοινωνικό, οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα είχε. Ακριβώς λοιπόν μοιάζει η συγκυρία τώρα να φέρνουμε την αντιπολίτευση υπό των ευθυνών της κάθε φορά που θα πρέπει να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, όσο σημαντικό και να είναι αυτό. Όπως και ο Άλεξης Τσίπρας σήμερα, έστω και αν οι μη ψηφίσαντες στο μνημόνιο δηλώνουν πως στηρίζουν την κυβέρνηση. Το κείμενο που γράψαμε εμείς και υπέγραψαμε κάθε ευθύνη είναι να ψηφίσουν χθες το βράδυ όχι σε αυτή την. Και να πάμε πού? Σε αυτή την. Και να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό. Να πεθύσει στον ελληνικό λαό. Να πει ότι αυτές τις λύσεις είχα μπροστά μου. Μα το είπε, ζητάω εκλογές. Αυτό το ανέκδοτο, το στηρίζω την κυβέρνηση, δεν ψηφίζω τα μνημόνια, είναι μια γελιότητα. Αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής προχτές και ένα κομμάτι του ψηφίστηκε χτες στη Βουλή, δεν είναι σχέδιο. Δεν είναι σχέδιο. Από τη Δυτική Ελλάδα, όχι στο μνημόνιο και ουσιαστικά όχι στην κυβέρνηση Τσίπρα, είπε ο Βασίλης Χατζηλάμπρου. Κανείς όμως από τους διαφωνούντες δεν μας είπε τη λύση της επόμενης ημέρας. Την Κυριακή το βράδυ, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, δεν είχε στα χέρια του κάποιο επεξεργασμένο σχέδιο. Ακούγονται ότι υπήρχαν εναλλακτικές. Ακόμα και οι σύντροφοί μας, οι οποίοι αναφέρουν ότι υπήρχαν εναλλακτικές, και αυτοί δεν είναι ξεκάθαροι αν αυτές οι εναλλακτικές είναι εντός ευρώ ή εκτός ευρώ. Και εκεί υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα. Και ούτε υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο μετρημένο, ακόμα στα χέρια του δεν το έχει δει. Υπάρχουν προτάσεις, σκέψεις, υπάρχουν κάποια θεωρητικά επεξεργασμένα σχέδια, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Φτάσαμε μέχρι το σημείο ο κ. Λαπαβίτσας να προτείνει ως λύση τη λύση Σόιμπλε για διπλό νόμισμα. Οι 39, χωρίς κανένα σχέδιο, έμοιαζαν να θέλουν την καταστροφή της χώρας χωρίς σχέδιο. Τρεις υπουργοί οικονομικών στη Βουλή είπαν ότι δεν είναι αξιόπιστο το πρόγραμμα και δεν γίνεται να βγει πέρα. Και ο κύριος Τσακαλώτος το παραδέχτηκε, και ο κύριος Βαρουφάκης το παραδέχτηκε και η κυρία Βαλαβάνη. Τρεις υπουργοί οικονομικών. Ας μας πει ο κύριος Μάρδες λοιπόν αν μπορεί να είναι αξιόπιστο αυτό το πρόγραμμα. Φύνη των εναλλακτικών σχεδίων και της παρουσίας των σχεδίων στον ελληνικό λαό την έχει πάντα ο Πρωθυπουργός. Εγώ σας λέω ότι λύσεις υπάρχουν. Πρέπει να γυρίσει πίσω και να πει στο λαό ότι δέχτηκα ένα ονομαστικό βιασμό και εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω. Και τη Δευτέρα θα γινόταν. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Τι θα γινόταν, συγγνώμη, τη Δευτέρα, πέστε μου. Να σας πω και κάτι στο κάτω-κάτω της γραφής. Η αριστερά ποτέ δεν διεκδίκησε ότι ντε και καλά πρέπει να κυβερνάει. Εγώ λέω ότι πρέπει να. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βγούμε από τον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση. Το πιο επεξεργασμένο είναι από την πλευρά του κ. Λαπαβίτσα. Από εκεί και πέρα οι σύντροφοι κατηγορούν την κυβέρνηση αλλά και το κόμμα ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχασε χρόνο και δεν ασχολήθηκε στο να φτιάξει ένα σχέδιο. Yes.